Εδώ γίνονται πιο σπουδαία πράγματα. Εδώ στην τουριστική μας Κύπρο, στην Κύπρο το ρεκόρ, σπάσαμε το φράγμα των 3 εκατομμυρίων. Του χρόνου βάζουμε το μπήχη πιο ψηλά και με τη λύση λέει θα έχουμε 5, 6, 7, 27 εκατομμύρια. Όλοι εδώ θα έρθουν. Λοιπόν, για την ώρα που δεν έχουμε λύση, να δούμε τα προβλήματά μας που είναι πολλά και σοβαρά. Μαζί μας, όπως κάθε 15 μέρες, σε αυτό το σπουδαίο ένθετο που κάνουμε, το τουριστικό, ο Μιχάλης ο Δημοσθένους, εμπειρογνώμονας τουρισμού και επιμόρφωση. Καλημέρα κύριε Δημοσθένους. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Την άλλη φορά θέλω να φέρετε μια πιο φωτεινή γραβάτα. Να σας πηγαίνει περισσότερο νομίζω. Και ο Σταύρος ο Χατζησάβας μαζί μας εδώ, ειδικό σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, καλό τα ρεκόρ. Μια χαρά είναι τα ρεκόρ. Μάλιστα. Καλά είναι, καλή είναι οι πανηγυρισμοί. Αλλά να δούμε και λίγο την προοπτική μας. Και να δούμε και το σήμερα. Σήμερα θα δούμε ένα θέμα το οποίο ακούμε κατά καιρούς. Θέλω να δούμε πώς λειτουργεί. Τα παράπονα. Ακριβώς. Έχει πολύ κόσμο, πολύ ξένοι και όχι μόνο, και ντόπιοι τουρίστες που κάνουν παράπονα. Μάλιστα. Είτε με γράμμα, είτε με email, είτε με τηλέφωνα. Σημασία έχει ότι υπάρχει κουτί, κοιτί, όπως λέγαμε παλαιότερα, παραπώνων. Μάλιστα. Αυτά τα παράπονα, ποιος τα επεξεργάζεται και πώς λειτουργεί αυτή η ιστορία με τα παράπονα. Ακριβώς, και επειδή το θέμα εδώ, το δικό σας που ερχόμαστε κάθε 15, είναι ότι θα αναλύουμε... Το δικό μας είναι. Ναι, να αναλύουμε αυτά τα λειτουργικά θέματα τα οποία προκύπτουν από την παρουσία του επισκέπτη τουρίστα στη χώρα μας, γιατί η χώρα μας είναι γεμάτη από νομοθετήματα παράλληλα, και εκείνο το οποίο εφάνηκε πρόσφατα, ότι οι τουρίστες μας αρρωσταίνουν μετά από την αναχώρησή τους, αυτό το πράγμα εμάς, ο τομέας ο δικός μας της εμπειρογνωμοσύνης μας, δεν το δεχόμαστε με κανένα λόγο. Τι είναι τα αρρωσταίνουν? Πάνε στο εξωτερικό έπειτα κατά επιστροφή τους από τις διακοπές τους εδώ στο νησί μας, όπως έφυγαν και από την Ισπανία και Πορτογαλία. Ναι. Και εκεί οι πράκτορες, όπως και εδώ στην Κύπρο τώρα, δεν θα πληρώσουν τους ξενοδόχους πράκτορες της Πορτογαλίας και Ισπανίας, γιατί οι πελάτες τους, διαμένοντας εκεί, όπως και εδώ στην Κύπρο τώρα, δεν θα πληρώσουμε κάποια υπόλοιπα ποσά που σας χρωστάμε, γιατί έχουμε απαιτήσεις από τους πελάτες, οι οποίοι διανυκτέρευσαν κοντά σας, με κάποια προβλήματα υγείας τα οποία προέκυψαν δήθεν από τις διακοπές. Άρα είναι παραμύθι αυτό, δηλαδή. Είναι όντως παραμύθι. Και εγώ, επειδή αναλύω το επεισόδιο και την παρουσία της οποιασδήποτε τουριστικής νομοθεσίας μας, πρώτα τα συμβόλαια τα οποία υπογράφει ο τουριστικός πράκτορας σε οποιαδήποτε χώρα, ιδιαίτερα δε μαζί μας, πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο. Του είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι όταν ο πελάτης μου, διαμένοντας στο ξενοδοχείο, έχω τη λεγόμενη την ευθύνη τη δημόσια, την οποία εγώ σαν ξενοδοχείο φέρω ευθύνη από την παρουσία του πελάτη μου στο ξενοδοχείο, να τον προστατεύω σύμφωνα με οποιοδήποτε επεισόδιο μπορεί να έχει, είτε τροφική δηλητηρίαση, είτε πέσει στο πάτωμα και σπάσει οτιδήποτε. Καλά, δύο λεπτά. Μισό λεπτό, είσαι χύμαρος. Ναι. Πες ότι ο πελάτη μου βγαίνει έξω και πάει στο χ εστιατόριο απέναντι. Και τώρα κάτι που τον πειράζει. Εκεί το ξενοδοχείο δεν έχει ευθύνη. Και πού το ξέρω εγώ που έπαθε την τροφική δηλητηρίαση? Ακριβώς. Ενώ αν μου προκύψει οτιδήποτε το οποίο είναι συνέβη στο ξενοδοχείο μου και η τροφική δηλητηρίαση ενεργοποιείται μετά από περίπου 4 ώρες και το πάθει στο ξενοδοχείο μου, εγώ σαν ξενοδόχος αμέσως πρέπει να αναλάβω με τον γιατρό του τουριστικού πράκτορα, αν μου τον καθορίσει. Μάλιστα. Αν δεν μου τον καθορίσει, έχω το δικό μου στο ξενοδοχείο, τον οποίο θα φέρω να γνωματεύσει ιατρική παρακολούθηση, και αν πράγματι ο πελάτης μου έχει πάθει τροφική δηλητηρίαση, θα το φροντίσω σε ένα ίδρυμα κλινικό ή νοσοκομιακό και να φροντίσω την υγεία του πελάτη μου. Γιατί εγώ θέλω τον πελάτη μου να είναι υγιέστατος μαζί μου. Όπως παίρνω μέτρα ασφαλείας και στην καθαριότητα των φαγητών μου, των ποτών μου και στην κουζίνα μου και στην γενική καθαριότητα του ξενοδοχείου. Άρα αυτοί οι πράκτορες κάτι μετό έχουν για να αποφύγουν οτιδήποτε υπόλοιπα. Γι' αυτό πρέπει οι ξενοδόχοι μας και οι επιχειρηματίες μας να πάρουν τα μέτρα τα νομικά, τα οποία παραλογούν τώρα κατά μένα νομικά για το Δημοσθένους, και σας λέω, είναι ένα στημένο παιχνίδι για να δυσφημίσουν και τον προορισμό μας. Αυτό το πράγμα δεν το δεχόμαστε. Άνω τελεία. Μάλιστα. Αγαπητέ Σταύρο, η μία πτυχή είναι αυτή που λέει ο κύριος Δημοσθένους, που μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά μπορεί να έχει και μια άλλη παράμετρο, έτσι. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα, καταγγελίες που ευσταθούν και δεν είναι καθόλου παραμύθι. Όπως για παράδειγμα να πέφτουν θύμα εκμετάλλευσης τουρίστες από κακούς επαγγελματίες, θέμα τιμών, και δεν ισχύει μόνο για τους ξένους ή για εμάς αυτό. Αυτά πώς αντιμετωπίζονται? Γιατί εδώ, αυτό έχει δίκιο ο Μιχάλης, εδώ μπορεί να είναι και παραπλανητικό. Το κάνω αυτό για να γλιτώσω κάποια χρήματα που μπορώ να χρωστάω ή για να δυσφημίσω, αλλά εδώ υπάρχουν και υπαρκτά προβλήματα
που τα βλέπουμε όχι μόνο οι ξένοι, και εμείς. Ακριβώς, συμφωνώ με αυτά τα οποία έχετε πει και αυτά που έχει πει ο κύριος Δημοσθένους. Όντως, είναι ένα ζήτημα το οποίο για μένα είναι μια φούσκα που έχει ξεκινήσει από την Ισπανία, όπως έχει αναφέρει ο κύριος Δημοσθένους, και έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Θεωρώ και πιστεύω ότι οι ξενοδόχοι στις συμφωνίες τους με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες πρέπει να είναι πολύ και ιδιαίτερα προσεκτικοί στα συμβόλαια τα οποία υπογράφουν. Πρέπει να υπόκεινται σύμφωνα με τον κυπριακό νόμο και όχι όπως έχουμε αντιληφθεί με βάση το αγγλικό δίκαιο για να γίνονται δίκες και καταγγελίες από τους τουρίστες μετά από 30 μέρες υπάρχουν παράπονα. Ένα γεγονός το οποίο είναι απαράδεκτο και φαίνεται και δείχνει ότι είναι για σκοπούς εσχροκέρδειας εις βάρος της ξενοδοχειακής μας βιομηχανίας και εις βάρος της εικόνας της Κύπρου όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Από την άλλη, θεωρώ και πιστεύω ότι πρέπει σε τουριστικές περιοχές στην Κύπρο να τοποθετηθούν ανώτατη και κατώτατη τιμή σε βασικά αγαθά τα οποία ένας τουρίστας αυτό, είναι πολύ, εδώ, πολύ σημαντικό, όπως είναι το νερό, όπως είναι το ψωμί, το γάλα και κάποια άλλα είδη που είναι πολύ σημαντικά. Δεν μπορεί να πηγαίνει κάποιος στην Αγία Νάπα και να αγοράζει για παράδειγμα το αντιλιακό 12 ευρώ. Ναι. Είναι απίστευτα ποσά. Το ένα είναι αυτό που πρέπει να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση. Όμως δεν μπορεί να χειραγωγήσει την αγορά. Δεν μπορείς να χειραγωγήσει την αγορά, όμως στην Ελλάδα υπάρχει η σχετική νομοθεσία 50 λεπτά στον μπουκαλάκι στο νερό. Συνεπώς, και είμαστε και μια χώρα η οποία υπάρχουν ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι. Σκεφτείτε τι εσχροκέρδια υπάρχει σε χρεώσεις του νερού, που είναι ένα αγαθό που πρέπει ο καθένας να έχει πρόσβαση. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό πιστεύω είναι το γεγονός της ίδρυσης της τουριστικής αστυνομίας. Ναι. Η οποία ήθελα θα να μπορεί αυτό θέμα, άμεσα να επιλείπτεται τέτοιων ζητημάτων και να τα χειρίζεται ούτως ώστε να προστατεύει την εικόνα και του προορισμού μας, αλλά και να νιώθουν οι τουρίστες την ασφάλεια που εδώ η Κύπρος εδώ και χρόνια είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός και οι είναι ένα πλεονέκτημα συγκριτικά αυτό με άλλες χώρες, η ασφάλεια που μπορεί να νιώθει κάποιος εδώ. Αλλά φαντάζομαι η τουριστική αστυνομία δεν έχει να κάνει μόνο με την ασφάλεια. Έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση. Και τη διαχείριση προβλημάτων και παραπών. Ακριβώς, και είναι εδώ που χαίρομαι που το βγάζουμε στο επιφάνεια αυτό το θέμα, το πολιτισμένο για τόσα χρόνια. Ναι, τα ακούω και εγώ πολλά χρόνια αυτά. Εγώ πιστεύω ότι ένα σώμα με τους ανθρώπους της αστυνομίας μας, που δεν μιλάμε για μεγάλο αριθμό, κύριε Δημητρόπουλε. Μιλάμε για ένα αριθμό της τάξης ίσως των 100 ατόμων. Γιατί να έχουμε τόσους αστυνομικούς να βλέπουν τα εισόδους των οποιονδήποτε πολιτικό μας, αυτούς τους αυξημένους αριθμούς, και να μην απορροφήσουμε. Θέλουν προστασία αυτή. Τι προστασία, είναι ο πιο ωραίος τόπος, είναι ο ασφαλέστατος, είναι παράδεισος. Και να τραβήξουμε στους αστυνομικούς να μπουν στα σωστά καθήκοντα. Γιατί να σας πω, με την ίδρυση της τουριστικής αστυνομίας είναι και ένα σημείο προβολής. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, εκτός που πρέπει να είναι πολύφωνοι παράλληλα, πρέπει να ξέρουν ξένες γλώσσες. Ναι, και επιπλέον είναι ένα ερέθισμα και μια προβολή ότι ο τουρίστας βλέποντας αυτούς τους ωραίους εύσομους αστυνομικούς βλέπουν ότι υπάρχει η φροντίδα του. Αυτό είναι ρατσιστικό που λέτε τώρα, γιατί είναι εύσομοι, δηλαδή δεν μπορεί να είναι έτσι. Όχι, θυμάμαι όταν ιδρύθηκε η τουριστική αστυνομία του 60-61 επί Μακαρίτη Μακαρίου, τότε ήταν ένα πολύ καλό σημείο προβολής παράλληλα, διότι είχαν και ειδική στολή. Και ειδική στολή και στο εξωτερικό, άμα πας εδώ, έχει ταμπελίτσα που γράφει. Έχει τη σημαία Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας. Τη γλώσσα μιλάει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είδαμε και στη δημοσιότητα από τον αγαπητό φίλο κύριο Προκόπη, ο οποίος υπηρέτησε στην αστυνομική δύναμη. Και πολύ εύστοχα το έγραψε την περασμένη Κυριακή στις εφημερίδες παράλληλα. Σήμερα μου έχει έρθει πολύ έτσι χύμαρος. Κοίταξε, μελετούμε την τουριστική βιομηχανία, την παρακολουθούμε με πολλές ευθύνες. Θα σου βάλω δύσκολα σε λίγο, περίμενε. Θα σου βάλω δύσκολα. Πάντως να πω κάτι. Ναι, εμάς από πλευράς δικής μας δεν αφήνουμε οτιδήποτε ήσυχο το οποίο είναι για τη σωστή προβολή της χώρας μας. Έτσι. Λοιπόν, Σταύρο, θα σου βάλω δύσκολα σε λίγο, περίμενε. Σταύρο, τουριστική αστυνομία. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει, όχι να πάρουμε από υφιστάμενο, θα μπορούσε να πάρει 100 θέσεις που λέει ο αγαπητός ο Μιχάλης, 100 θέσεις να προκηρύξει και να έχει κριτήρια οι γλώσσες, αν θέλεις και αυτό, η εμφάνιση, και κοπέλες και άντρες, βεβαίως, έτσι. Και να υπάρχει μια διαφορετικότητα όσον αφορά και τη στολή
και τη διακίνηση ίσως. Και τις γνώσεις τους όσον αφορά το κυπριακό τουριστικό έτσι, προϊόν. Ναι. Και όσον αφορά τις σχετικές νομοθεσίες. Να κατέχουν τουριστική πληροφόρηση. Πληροφόρηση, να γνωρίζουν τις σχετικές τουριστικές νομοθεσίες που αφορούν είτε τις παραλίες για τους λουωμένους είτε τα ξενοδοχεία. Επίσης, σε αυτό το σημείο, ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει και έχει ετοιμάσει και μπορεί ο κόσμος να τα βρει και από το διαδίκτυο ειδικούς κανόνες που είναι υποχρεωμένοι όλοι όσοι ασχολούνται με την τουριστική βιομηχανία να σέβονται τα δικαιώματα του ταξιδιώτη επισκέπτη. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε αφορά αερομεταφορείς, είτε αφορά πλοία, είτε αφορά τρένα, λεωφορεία, τα πάντα. Υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις παραλλήλα και από πλευράς τουριστών, επισκεπτών, αλλά και από τις εταιρείες που ασχολούνται σε αυτό τον τομέα. Ναι. Πιστεύω ότι η Κύπρος θα περάσει σε μια νέα εποχή αν καταφέρει να ιδρύσει πάνω σε σωστά θεμέλια την τουριστική αστυνομία, να προσλάβει και να εκπαιδεύσει το προσωπικό αυτό σε ζητήματα φιλοξενίας, γνώσης της νομοθεσίας, εξυγχρονισμού της νομοθεσίας εκεί που εντοπίζονται κενά, ασάφειες και αδυναμίες, για να καταφέρουν όλη αυτή η μεγάλη αλυσίδα του τουρισμού να επιτέλους να ανεβάσει ένα σωστό επίπεδο παραπάνω. Να ανεβάσουμε τον πύχη. Αγαπητέ κύριε Μιχάλη μου τώρα, πάμε στα δύσκολα. Ψήνεται Υφυπουργείο τουρισμού. Μάλιστα. Εσύ το έχουμε μελετήσει. Χρόνια φώναζες. Ναι. Τι έγινε τώρα. Ακριβώς είναι ότι το είδαμε το νομοσχέδιο. Ναι. Τι λέει. Το νομοσχέδιο λέει για τον ίδιο τον Υφυπουργό τι περίπου θα κάνει. Τι δεν θα υπάρχει κάνει. Όμως μια απορρόφηση των διαφόρων νομοσχεδίων των οποίων υπάγονται στα άλλα Υπουργεία. Όπως στο τουρισμό υπάρχει μια διμελής επιτροπή για τα θέματα του τουρισμού, ναι. Και είναι εδώ που δεν απορροφούνται αυτές οι υπηρεσίες που έχουν τα άλλα υπουργεία προς την υπηρεσία της τουριστικής βιομηχανίας και να πάνε στον Υφυπουργείο. Τι θα κάνει αυτό, θα έχει διακοσμητικό ρόλο. Άρα έχει ακόμα δουλειά το Υφυπουργείο για να ιδρυθεί. Το έχουμε μελετήσει και έχουμε δώσει και θέση ότι πρέπει όλα τα νομοθετήματα τα οποία έχουν τα άλλα υπουργεία να πάνε στο Υφυπουργείο. Και τότε να βρεθεί και ο κατάλληλος, ο έμπειρος, ο άνθρωπος του τουρισμού να αναλάβει το Υφυπουργείο και να μην είναι κομματικά τοποθετημένος, όπως παρόλο να πω ότι και η επιτροπή του, η οποία θα τον συμβουλεύει, πρέπει να είναι ανθρώποι του τουρισμού. Να μην είναι ανθρώποι οι οποίοι υπάγονται σε κόμματα τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν. Εσύ λες να, είναι, να μην είναι μια ταμπέλα. Μάλιστα. Κάποιος για να βολευτεί, απλά να έχει ένα ουσιαστικό ρόλο όσον αφορά τα πράγματα του. Να πω όμως κάτι εδώ, κύριε Δημητρόπουλε. Εγώ πιστεύω ότι το Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα. Γιατί δεν δώσαμε τόση δύναμη με νομοθετήματα στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, ο οποίος, όπως είναι η αστυνομία, η οποία τηρεί τον νόμο, το ίδιο και το Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Τηρά τον τουριστικό νόμο. Μάλιστα. Δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω στο Τρόδος προχτές και να βρίσκω στα εστιατόρια μας πλαστικά τραπέζια τα οποία είναι σκουριασμένα και να καταγγέλλω με φωτογραφίες αυτό το επεισόδιο στο αρμόδιο σώμα. Τη στιγμή που αυτά τα τραπέζια είναι εκεί 3 και 4 χρόνια και πλαστικές καρέκλες στον πυρήνα του πιο ωραίου μας χώρου, το Τρόδος. Ναι. Τι προβολή κάνουμε. Πρέπει να προσέξουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Άρα πρέπει εγώ για μένα που είμαι στο θέμα αυτό για χρόνια, σας λέω ότι αδικήσαμε τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού που δεν του δώσαμε αυστηρά νομοθετήματα να κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους και να αξιοποιηθούν σωστά. Τους αδικήσαμε και το επαναλαμβάνω. Στην περίπτωση αυτή, ήθελα να πάω Σταύρο να δούμε το θέμα του, του Υφυπουργού. Στην περίπτωση αυτή που καταγγέλεις τώρα, το εστιατόριο με το χαλασμένο και το σκουριασμένο τραπέζι. Ποιος είναι υπεύθυνος για να επιβάλλει κυρώσεις. Απλό. Επιθεωρείται το εστιατόριο από πάνω στην τακτική βάση. Από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Ο οποίος αμέσως, όταν δει αυτό το έκτροπο, αμέσως πρέπει να το σηκώσει. Όχι να του δώσει καταγγελία 85 ευρώ. Διότι έχει το δικαίωμα αυτό. Έχει να το κάνει δικαίωμα, διότι μέσα στην άδεια του εστιατορίου λέει ότι πρέπει να διατηράς επίπλωση επίπεδου. Μάλιστα. Επίπεδο τι είναι, σκουριασμένο απόδια από. Άρα, αν δεν το κάνεις αυτό, έχει την δικαιοδοσία ο ΚΟΤ. Ακριβώς είναι να αυτό. Στην άδεια. Που έρχομαι εδώ και θίγω αυτό το θέμα της νομοθεσίας. Ότι πρέπει να είναι η στέση αυτό το σώμα το τουριστικό για χρόνια. Να του δώσουμε παραπάνω δύναμη να λειτουργήσει αμήλικτα. Όχι να είναι εκεί μόνο το δικαίωμα της γραπτής προειδοποίησης και της καταγγελίας με ένα ποσό της τάξης των 85 ευρώ. Είμαστε μαζί σου. Σταύρο. Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μια προσέγγιση διαφορετική μέσα από διάφορα προγράμματα ενίσχυσης και χρηματοδότησης των επισητιστικών και τουριστικών βιομηχανιών να τη χάνουν χρηματοδότηση για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό. Όπως γίνεται και στα ξενοδοχεία.
ισοδυναμία όσον αφορά την ανακαίνιση των ξενοδοχείων. Μπορεί με κάποιο τρόπο να την χάνουν κάποιες προειδοποίησεις, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το προϊόν τους. Εκτός ένα αυτού, θέμα να το δούμε αυτό στην πορεία. Εκτός αυτού, να πούμε ότι στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού υπάρχουν μόλις 15 επιθεωρητές για όλη την Κύπρο και μιλάμε για πόσα ξενοδοχεία και πόσα εστιατόρια υπάρχουν που πρέπει να τρέξουν και να τα παρακολουθούν όλα. Θα πω κάτι εδώ που λέει ο φίλος μου ο Σταύρος, το οποίο θέλω να είμαστε πολύ δυνατοί και σωστοί στη σημερινή μας συνάντηση, είναι ότι ο εστιατόρας έχει εισοδήματα. Άρα πρέπει να φροντίσει το οίκημα του, τον εξοπλισμό του, την κατάρτιση του προσωπικού του, όπως και ο ξενοδόχος. Τώρα, αν κάνει ανακαίνιση το ξενοδοχείο, είναι υπέρ του, διότι θα αναπτύξει δωμάτια. Θα αναπτύξει αφήξεις. Έχει πρόβλημα με το μικροφωνάκι σου, έπεσε λίγο. Πάμε στα βρωμού. Πάνω σε αυτό, σε αυτό το ζήτημα, έκανα αναφορά για το τι ήθιστε να γίνεται μέσα από προγράμματα χρηματοδότησης από τον οργανισμό του Ανθρώπου. Έχουμε εκδηλώσεις. Έχουμε κάποια τουριστικά νέα που τουριστικά έγιναν νέα. Αυτή την εβδομάδα. Έγινε το συνέδριο του ΠΑΣΗ ΞΕ, όπου του σύνεδρου επιφύλαξε ο σύνδεσμο δύο όμορφε εκπλήξει. Η μία ήταν, επειδή ήταν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, σοκολατάκια σε σχήμα καρδιά, και μια άλλη ευχάριστη έκπληξη ήταν η δημιουργία του Κυπριακού Πρωινού. Μία πρωτοβουλία που άρχισε το 2005 από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, το Σύνδεσμο Αηφόρου Τουρισμού και το Travel Foundation. Είχαμε την προώθηση της ΠΑΦΟΥ στο Ισραήλ σε μια τουριστική έκθεση. Επίσης πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού, ο Διεθνής Διαγωνισμός Αρχιτεκτονικής για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κύπρου μας, 12 Σκανδιναβοί πρέσβεις τουρισμού επίσης στην Αγία Νάπα έχουν βραβευθεί. Η Ελλάδα φέτος περιμένει πέραν των 30 εκατομμυρίων τουριστών. Και εκεί είχαν πέρυσι ρεκόρ, πέρυσι είχαν 28,5 εκατομμύρια. Να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε στη Σωτήρα θρησκευτικού τουρισμού η μερίδα όπου αναδείχθηκαν και παρουσιάστηκαν τα θρησκευτικά μνημεία του Δήμου. Επαναλειτουργεί το εκπαιδευτικό εστιατόριο του ΑΞΙΚ. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη οι φίλοι μας έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το εστιατόριο του ΑΞΙΚ μετά από τηλεφωνική κράτηση και να γευτούν θεματικές ενότητες γαστρονομικού τουρισμού. Επίσης, η Κυπριακή Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας αρχίζει μαθήματα Κυπριακής Χειροτεχνίας, που επίσης είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε κάποιες εργασίες συντήρησης στους αρχαιολογικούς χώρους κάτω Πάφου και Κουρίου, όσον αφορά την οικία Διονύσου του Αιώνα και του Ευστόλιου στο Κούρι. Φέτος είναι η χρονιά του Αηφόρου Τουρισμού, όπου ο Σύνδεσμος Αηφόρου Τουρισμού παρουσίασε τις δράσεις του για το 2017. Να πούμε ότι η ΟΣΕΛ υιοθέτησε μία πρόταση από αυτήν εδώ την εκπομπή που είχαν με κάνει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και έχει εγγενιάσει πρόσφατα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης για τους ΑΜΕΑ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνεπώς, όσοι μας παρακολουθούν μπορούν να επικοινωνήσουν στον αριθμό 8.000 ή στο 8.026.32 για να τύχουν άμεσης εξυπηρέτησης. Και τέλος, να πούμε ότι έγινε μια εκδήλωση από την συντονιστική πλατφόρμα της ασφάλειας του τουρισμού, όπου ήταν μια πρωτοβουλία του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και της ΥΠΑ της Αρμοστίας της Βρετανίας στην Κύπρο μαζί με το ΣΥΜΕΠΑ και το Reaction, που δίνουν έντονη αφοσίωση στην ασφάλεια. Η Κύπρος είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός και βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις και συζητήθηκαν θέματα και τρόποι διασφάλισης και ανάπτυξης στην πρόσβαση στο αλκοόλ, στην ασφάλεια των λουωμένων στις παραλίες, σε θέματα υγείας και νοσηλείας, τροχαίων δυστυχημάτων, μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Λοιπόν, κύριε Σταύρο μας, κύριε Μιχάλη μας, σήμερα ήμασταν αποκαλυπτικοί. Κοιτάξτε, η χώρα μας είναι τουριστική, κύριε Δημητρόπουλε, και πρέπει τα δρόμενα του τουρισμού να τα λέμε, να τα βαστούμε συνέχεια στην επιφάνεια και να τα συμπληρώνουμε και να τα βοηθούμε να είμαστε καλύτεροι. Με στόχο να γινόμαστε καλύτεροι. Κάθε φορά. Μέρα και ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Πάντα επικοδομητική. Ευχαριστούμε. Και πάντα υποβοηθητική.